Μπορεί το Let's Do It Greece να γίνεται το Μάιο, όμως η προετοιμασία ξεκίνησε από τον Νοέμβριο. Στα Γιάννενα έγινε η πρώτη συνάντηση ώστε να υπάρξει καλύτερη οργάνωση για την τελική εκδήλωση που θα γίνει την Άνοιξη με τη συμμετοχή πολλών φορέων και εκατοντάδων εθελοντών που θα στείλουν κοινό μήνυμα προστασίας του περιβάλλοντος. Παρουσία λοιπόν του συνιδρυτή του εθελοντικού δικτύου Let's Do It Greece, Νίκου Κιούση, φυτεύτηκε συμβολικά στο πάρκο Λιθαρίτσια μία ελιά για να ριζώσει η ιδέα του εθελοντισμού. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής, είπε μεταξύ άλλων ο Αντιδήμαρχος Βασίλης Βλέτσας. Ενώ έκανε γνωστό ότι σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης Λίμνης ενημερώθηκαν το τελευταίο διάστημα στα κέντρα του Φορέα πάνω από 500 μαθητές, ενώ τις τελευταίες ημέρες από το κινητό Κέντρο Ανακύκλωσης και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που βρίσκεται στα Λιθαρίτσια πέρασαν πάνω από 800 μαθητές. Στο ίδιο μήκος κύματος και η δήλωση του κ. Κιούση που κάλεσε όλους να συμμετάσχουν στη μεγάλη εκδήλωση του Let's Do It Greece τον Μάιο. Η υπόθεση προστασία του περιβάλλοντος είναι προτεραιότητα για τη νέα Δημοτική Αρχή και ήδη σε αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων. Επίσης δουλεύουμε στην διαμόρφωση περιβαλλοντικής κουλτούρας και γι' αυτό το λόγο ήδη έχουμε αναπτύξει συνεργασία με το Φορέα της Λίμνης σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο οποίο έχουν ήδη εκπαιδευτεί πάνω από 500 παιδιά στις εγκαταστάσεις και στις δομές του Φορέα της Λίμνης. Επίσης, αναπτύξαμε συνεργασία με το Κινητό Κέντρο Περιβαλλοντικής Ανακύκλωσης, στο οποίο τις τελευταίες μέρες έχουν επισκεφτεί πάνω από 800 παιδιά το λεωφορείο και έχουν ενημερωθεί πάνω σε θέματα ανακύκλωσης. Πιστεύουμε ότι ο εθελοντισμός έρχεται να συμπληρώσει και να βοηθήσει σε αυτή την προσπάθειά μας. Όπως σας είπε πριν και ο κύριος Αντιδήμαρχος, είναι στα πλαίσια της ανάπτυξης της περιβαλλοντικής κουλτούρας των παιδιών. Ήδη έχουν έρθει πάρα πολλά παιδιά στο λεωφορείο που βρίσκεται στα Λιθαρίτσια. Από παιδάκια που είναι στους παιδικούς σταθμούς έχουν έρθει νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια και πολλές φορές έχουν έρθει και με τους γονείς τους τα παιδιά. Το λεωφορείο λοιπόν θα είναι εδώ μέχρι το τέλος του μήνα και περιμένουμε να έρθουν όλοι οι Ιωαννίτες να το επισκεφτούν. Με πάρα πολύ χαρά να είστε όλοι εδώ. 10 Μαΐου όλη η Ελλάδα θα ενωθεί σαν μια γροθιά για την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι η μέρα που φωνάζουμε δυνατά Let's Do It Greece και βεβαίως δεν θα μπορούσαμε από το να μην περάσουμε και από τα Ιωάννινα να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με όλη την Ελλάδα. Την ίδια μέρα και την ίδια ώρα λοιπόν θα συντονίσουμε τις δυνάμεις μας όλοι μαζί σε δάση, σε παραλίες, σε ποτάμια, σε λίμνες, σε πάρκα, μέσα στις πόλεις, στα χωριά, με σκοπό να ομορφύνουμε τις γειτονιές μας, να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να περάσουμε κυρίως το μήνυμα ότι το περιβάλλον μας χρειάζεται και όλοι μαζί μπορούμε να το προστατεύσουμε ενωμένοι.